Εδώ είμαστε ρε αγάπη, εδώ είμαστε. Μην γκρινιάζετε τέτοια μέρα. Έτσι, τέτοια μέρα δεν θέλουμε αρνητική διάθεση, δεν θέλουμε γκρίνιες. Απλά ήμασταν έξω και κάναμε το Dele Alli Challenge. Ποια γκρίνια ρε λένε, εδώ πέρα πεθάνουμε στα γέλια έξω. Σπάσαμε δάχτυλα, τα καταφέραμε, έχω να πω. Είμαστε ένα τέταρτο μετά τις 12. Αργήσαμε, όπως και να το κάνουμε. Αφού δεν σταματούσα να μιλάνε. Δεν ακούω τίποτα στα αυτιά μου στο νούμερο 4, Δημήτρη. Θα το φτιάξουμε στην πορεία. Είμαστε ευτυχώς δίπλα-δίπλα με αγάπη Γαβριλίδου, Ελένη Μπούντου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Τώρα κάτι γίνεται. Ναι, εντάξει, κάτι γίνεται σιγά-σιγά, ναι, βεβαίως. Έφτασε η μέρα, ρε, η αγάπη. Έφτασε. Έφτασε η μέρα, αλλά πολύ ησυχία, ρε, σήμερα. Ησυχία μέχρι είναι. Μέχρι τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχουμε βγει όλα. Προπονήσεις. Κοίτα, δεν είναι σπαρτάκι, είπαμε, που μιλάει ο καθένας που θα βγει κάτι μέχρι την τελευταία στιγμή. Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, τώρα, ας πούμε, πριν μπούμε, μας έστελναν από εκεί πέρα οι απεσταλμένοι μας διάφορες φωτογραφίες από, από εφημερίδες, από τηλεόραση της Πορτογαλίας. Εκεί, μέχρι και γκάλο, κάνανε στη τηλεοπτική εκπομπή, ρε, η Ελένη. Εμείς εδώ πέρα πολύ... Εμείς εδώ πέρα βγήκαμε από τα μνημόνια, αγάπη. Ναι, εντάξει, ναι, έχουμε ομιλία πρωθυπουργού στην Ιθάκη. Ολοκληρώθηκε η ομιλία. Νομίζω ναι. Ναι, αν και τώρα βλέπουμε απευθείας εικόνα από την Ιθάκη. Χαμόγελα, πανηγύρια. Τώρα είμαι και ψιλοάσχητη, ρε παιδί. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν τα παρακολουθώ όλα. Πραγματικά... Ας πούμε, γιατί επιλέχθηκε η Ιθάκη για να γίνει εκεί η ομιλία του πρωθυπουργού. Επειδή δεν είμαστε και πιο σχετικές, ρε παιδί. Και θα ξεφτυλιστούμε στον αέρα. Μπράβο. Και να μην ακολουθήσουν άλλα. Άστο, ρε παιδί μου, να περάσει. Ας μείνουμε στα δικά μας. Τα ξέρουμε, ναι. Εμείς πάγκ μπεμφίκα, παιδιά, εδώ. Μπεμφίκα πάγκ, μάλλον. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Δηλαδή, αυτό πιο πιθανό να σας πούμε μια δεκάδα Μπεμφίκα. Ναι, νομίζω. Παρά να σας πούμε γιατί επιλέχθηκε η Ιθάκη ως το μέρος. Νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή, Ελένη, για σήμερα. Σαν νησί, σαν καλοκαιρινό νησί, δεν το συζητώ. Άμα ήταν και παξούς, ακόμη καλύτερα. Δεν ξέρω αλήθεια πραγματικά αν είναι συμβολικό αυτό ή αν επιλέχθηκε για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Αλήθεια. Οπότε άστο να περάσει. Εμείς εδώ θα είμαστε για τις επόμενες. Όχι δύο, γιατί μας φάγανε ένα τέταρτο. Μέχρι και τις δύο θα είμαστε εδώ. Σταύρο, κόλκα θα μου έχεις. Ελπίζω ότι έχει ξυπνήσει. Ξεκινάμε με το βασικό. Ότι ξύπνησε. Σίγουρα. Αλλά τώρα, σε τι φάση θα είναι στην πορεία της εκπομπής και πώς θα είναι, δεν ξέρω. Αλλά επειδή είναι. Ρε παιδιά, απόλυτος επαγγελματίας αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Προφανώς θα τον βγάλουμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν βοηθάει καθόλου το γεγονός ότι είναι 2 ώρες πίσω. Δηλαδή, το μία ώρα παλεύεται. Αγάπη, δυσανασχετής, γιατί έχω βάλει εδώ ένα για τα μικρόβια. Και έχω καθαρίσει εδώ το μέρος για να μυρίζει ωραία. Η Μπούντου θέλει να μας ξεκάνει ξεκάθαρα. Δηλαδή όχι. Το στούντιο μυρίζει. Καθαριότητα. Μυρίζει, δεν ξέρω. Καθαριότητα. Να το εξηγήσω. Μυρίζει σαν εντομοκτόνο, έχω να πω. Ναι, είναι για τα μικρόβια. Ελένη, δεν μας σκοτώσει. Τι θέλει εδώ μέσα. Όχι, ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Όλα αυτά με τα μικρόφωνα και αυτά, ξέρει πόσα μικρόβια μαζεύονται. Μαζί σου, αλλά τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Δηλαδή και αυτό λίγο δύσκολο. Θα μπορούσε να γίνει στο διάλειμμα. Ρε, να έχουμε μήνυμα εδώ από τη φίλη μας την Ελένη, λέει καθαρά συμβολικά. Εκεί, Ιθάκη, καλημέρα, σωστό. Είδες, άμα ξέρεις, ρε παιδί μου. Ναι, είπαμε, εμείς είμαστε ειλικρινείς, δεν κρυφτήκαμε. Δηλαδή, είπαμε, δεν θα ξέρουμε. Μπορούσε να πάει σε μια Πάρο, σε μια Μύκονο για να κάνει την ομιλία της εξόδου. Δεν θα μπορούσε στην Αθήνα να γίνει. Από τα μνημόνια έπρεπε να. Ναι, αλλά στην Ιθάκη ταλαιπωρήθηκε η Ελλάδα. Μάλιστα. Έτσι όπως ταλαιπωρήθηκε και ο Οδυσσέας τότε. Ναι, αλλά ναι. Γύρισε στην αγαπημένη του Ιθάκη. Μάλιστα. Μην μπερδεύω. Μην ξανήκαμε γιατί. Αλλά μέχρι τώρα όσα είπες, σωστά τα είπες, εντάξει. Αλλά είπαμε, ρε παιδιά, εμείς δεν ξέρουμε. Το παραδεχτήκαμε, δεν κρυβόμαστε. Δεν κάνουμε ό,τι ξέρουμε. Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε, είπαμε, μέχρι τις 2. Θα έχουμε και σταυροκόλκα στην πορεία. Έτσι κι αλλιώς, νομίζω το σημερινό παιχνίδι μονοπόλει το ενδιαφέρον. Υπάρχουν δεξιά-αριστερά διάφορα πραγματάκια που γίνονται αυτές τις μέρες, αλλά. Να περάσει πραγματικά το αποψινό, να περάσει και τις επόμενες Τετάρτης ο επαναληπτικός στην Τούμπα και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα προκύψει. Ξεκίνησε χθες και το μπάσκετ και επίσημα. Ξεκίνησαν και αυτά τα παιδιά. Είχαμε τις εργομετρικές και τις ιατρικές εξετάσεις. Χθες η πρώτη στο Παλατάκι. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 8.30 προπόνηση, είδαμε τρέξιμο σε γήπεδο έξω, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Πανόραμα αυτό το γήπεδο. Αν θυμάμαι. Εκεί που από πέρσι χρονιές. Και πρόπερσι, έτσι, ναι. Ναι, τρέξιμο πρωινό-πρωινό. Έτσι κι αλλιώς σήμερα έχει αφόρητη ζέστη έξω. Νομίζω 8.30 ώρα το πρωί ήταν λίγο καλύτερες συνθήκες. Αλλά και πάλι δύσκολα νομίζω θα ήταν. Δύσκολα μέχρι να φύγουν στο πύλιο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και μετά ξεκινάνε και διάφορα φιλικά. Και χθες διάβαζα ότι Καρσίγιακα
Για κάποιο λόγο μάλλον ακύρωσε το φιλικό, δεν θα μπορέσει ναι, να... Ακριβώς, δεν θα μπορέσει να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον ΠΑΟΚ, να δώσει το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Οπότε ενημέρωσε τους επιτελείς του Δικεφάλου και εκείνοι με τη σειρά τους προγραμμάτισαν νέο φιλικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μίλησε χθες και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, μίλησε και ο Μαργαρίτης, μίλησε και ο Αθηναίου, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, που του πάνε πάρα πολύ τα σπρώμαυρα, έχω να πω, στο Γιάννη Αθηναίου. Γιατί πάνε, κάνουμε scouting του νέου ρόστερ, αγάπη Γαβρίλη. Του πάνε, αλλά σε λίγο στο ΠΑΟΚ σας θα ανέβει έτσι ένα βίντεο από την ξεχωριστή παρουσίαση, θα έλεγα, της ομάδας και για φέτος. Δεν θα αποκαλύψουμε ποιος την κάνει. Νομίζω αξίζει να μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 σε λιγάκι για να δείτε το βίντεο. Πραγματικά αξίζει και έχει πάρα πολύ γέλιο και είναι έτσι με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Μια φιγούρα για τον ΠΑΟΚ ξεχωριστή. Ένας άνθρωπος που πραγματικά τον βλέπεις και τον χαίρεσαι, γιατί νομίζω είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα στην ομάδα μπάσκετ που, ρε παιδί μου, σου μεταφέρει ακριβώς το feeling που έχουν όλοι μέσα στην ομάδα. Δηλαδή τον βλέπεις και μπαίνεις στο mood, ξεκάθαρα. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ωραία. Μόνο εδώ, πρώτη εδώ, σε αυτό, πολύ λίγο. Αυτό ακριβώς, αυτό σε λίγα λεπτά, αποκλειστικά στο ΠΑΟΚ 24, μόνο εδώ, πρώτη εδώ, αποκάλυψη, το βίντεο από την παρουσίαση και εκεί φαίνονται και όλοι οι νέοι παίκτες του ΠΑΟΚ, λένε έτσι όλοι από μία μικρή ατάκα. Περισσότερα θα δείτε και εκεί πέρα. Σε λιγάκι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είπαμε ησυχία σχετικά. Και σήμερα να πούμε και εμείς χρόνια πολλά στον Ελκαντουρί Ελένη. Χρόνια πολλά στο παιδί αυτό. Αλλά... Κοίταξε να δεις που σήμερα η μέρα των γενεθλίων, αυτό, αν ήταν κανονικά στην Αποστολή, έριχνες και 10 ευρώ, ρε παιδί μου, για ένα γκολ. Γιατί ξέρω εγώ, εορτάζουν. Πώς έχουν γενέθλια αυτές οι μέρες στο ΠΑΟΚ? Είναι παιδιά καλοκαιριού. Ναι, πραγματικά. Έχει λοιπόν τα γενέθλιά του. Ευχήθηκε ο ΠΑΟΚ με ένα έτσι μικρό αφιέρωμα όπως συνηθίζει. Από εκεί και πέρα. Γενικότερα και στον ΠΑΟΚ με το σημερινό παιχνίδι έτσι ασχολούνται όλοι, υπάρχουν διάφορα μηνύματα παικτών στα social media, τα βλέπαμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Η ομάδα χθες το βράδυ έκανε εκεί την προετοιμασία της, πραγματικά εντυπωσιακό ταλούς, έβλεπα βίντεο που μας έστελνε και ο Σταύρος και φωτογραφίες, είναι ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό, να το βλέπεις, να το χαίρεσαι. Νομίζω και απόψε το περιμένουν έτσι γεμάτο. Και διάβαζα χθες ότι μαζί με τη Dortmund το γήπεδο είναι τα δύο στάδια στην Ευρώπη με την καλύτερη ακουστική. Αυτά είναι. Οπότε και 55.000, 60.000 κόσμο και πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Και μου άρεσε πάρα πολύ και ο διαδικτυακός διάλογος που είχαν οι δύο ΠΑΕ χθες. Είχαν και μετά τη Σπαρτάκ. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, ότι και το θα τα πούμε τώρα και το συνέχισαν. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Δείχνει έναν πολιτισμό έτσι. Ναι, ναι. Και μπαίνει και ο κόσμος των δύο ομάδων σε μούτ, γιατί ρώτησε χαρακτηριστικά η Μπενφίκα τον ΠΑΟΚ πώς το λέμε στα ελληνικά το See you tomorrow. Έτσι, ναι, ναι. Με τον ΠΑΟΚ να απαντάει βεβαίως τα λέμε αύριο. Βέβαια στην κουβέντα μπήκαν και αρκετοί Έλληνες οπαδοί, οι οποίοι απάντησαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Είναι αυτά τα ωραία τα οποία αγαπάμε και δίνουν μια ξεχωριστή νότα σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ απαντούσε στους Ρώσους που είχαν έρθει εδώ, τους δημοσιογράφους, ναι, δηλαδή, και να σου πω κάτι, όλα αυτά, και αυτή την εβδομάδα βλέπεις τι σημαίνει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πώς μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα για το επίπεδο ομάδων, για το επίπεδο το πρωταθλημάτων, ναι, γενικότερα, ανθρώπων, παιδί μου, βγάζει πολύ ομάδα εύκολα συμπεράσματα για τις ομάδες και το τι πρεσβεύει κάθε ομάδα. Επίσης έχω να σου πω εκπληκτικό πρωτοσέλιδο Αμπόλα. Δεν ναι, ξέρω ναι, το ναι, είδες. Το πριν. Έτσι. Ναι, το σημερινό λες. Ναι, το σημερινό. Πάρα πολύ όμορφο. Για τον κόσμο που δεν ναι, το είδε, είναι χρυσορυχείο, είναι τι είναι. Σαν ένα σεντούκι κάπως είναι. Σεντούκι. Δεν μια πόρτα κάπως. Το οποίο σκαβούν. Πώς να το θέσουμε, για να βγάλουν τα. Ναι, αν και εφόσον δηλαδή η Μπενφίκα περάσει. Σαν νομίσματα, νομίζω. Πόσο χρυσοφόροι είναι οι όμιλοι του Champions League και τι χρυσό απλώνουν, έτσι, τι χρυσάφι μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα, απλώνουν στα πόδια των ομάδων, απλώνει στα πόδια της ομάδας που παίρνει την πολυπόθητη πρόκριση για τους ομίλους του Champions League. Σαφώς και μιλάμε για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, οπότε και οικονομικά. Κυμαίνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα και είναι χαρακτηριστικό το σημερινό πρωτοσέλιδο της Αμπόλα, η οποία θα λέγαμε ότι βεβαίως
είναι προσκύμενη στην Μπενφίκα, έτσι είναι παραδοσιακά μια εφημερίδα, ένας έντυπος τύπος της Πορτογαλίας που στηρίζει, παρακολουθεί στενά τα πεπραγμένα της Μπενφίκα. Διάβαζα το μεταξύ χθες στον τύπο εκεί πέρα διάφορα δημοσιεύματα, ρεπορτάζ γύρω από το σημερινό παιχνίδι αλλά και γενικότερα για το τι διακυβεύεται για την Μπενφίκα, η πρόκριση στους ομίλους και όλα αυτά. Και πραγματικά κατάλαβα ακριβώς αυτό που μας μετέφερε ο Σταύρος, ότι ο πόλεμος που υπάρχει εκεί μεταξύ Μπενφίκα και Πόρτο δεν συγκρίνεται με αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και γενικότερα αυτά που ζούμε εδώ εκεί. Είναι 10 επίπεδα ψηλότερα. Η έχθρα που υπάρχει μεταξύ Πόρτο και Μπενφίκα είναι σε άλλο επίπεδο. Μιλάμε ότι πραγματικά τους περιμένουν στη γωνία. Νομίζω ότι ο ένας ταχώνει στον άλλον με την παραμικρή αλλά αφορμή. Αλλά με έντονο τρόπο. Έτσι, με έντονο και απροκάλυπτα τρόπο. Δηλαδή. Δεν είναι ότι περιμένουν, το βγάζουν ξέρω εγώ, με πλάγιο τρόπο ή περιμένουν κάτι. Όχι, καθημερινά υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα αυτό που έβγαινε και τις τελευταίες ημέρες, ότι πέρσι ανέδειξε ένα ταλέντο η Πόρτο, φέτος κυνηγάει να το κάνει το ίδιο πράγμα η Μπενφίκα για να απαντήσει στην Πόρτο για το περσινό. Πέρσι έχασε τον τίτλο, φέτος θέλει να απαντήσει στο πρωτάθλημα. Και φυσικά υπάρχει το ίδιο πράγμα και για το Champions League, γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει τέτοιος ξεσηκωμός αυτές τις ημέρες στη Λισαβόνα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε να υπάρχουν εκπομπές ζωντανά στην τηλεόραση, να υπάρχουν γκάλοπ για τον κόσμο. Χθες η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ, του Λουτσέσκου και του Βαρέλα βγήκε ζωντανά στην τηλεόραση της Πορτογαλίας. Βλέπαμε διάφορα επίσης δημοσιεύματα. Και τώρα μου δίνεις πολύ καλή αφορμή να πω ότι για πρώτη φορά ο αγώνας του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπενφίκα, γιατί το διάβαζα χθες, θα μεταδοθεί ζωντανά και στην Αρμενία. Μάλιστα. Είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Ναι. Μάλιστα. Εξαπλώνεται ο ΠΑΟΚ. Έτσι, υπάρχει ενδιαφέρον και στην Αρμενία για τον μεγάλο ΠΑΟΚ και για πρώτη φορά εκεί οι φίλοι του ΠΑΟΚ και ενδεχομένως οι φίλοι της Μπενφίκα θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν ζωντανά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για να μην ανησυχείτε, τα γούρια μας τα έχουμε κρατήσει. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι εκεί, είναι στη Λισαβόνα, θα είναι κανονικά σήμερα στο γήπεδο. Ενέρεση. Ναι. Για να μην ανησυχεί ο κόσμος, δηλαδή, γιατί το συζητούσαμε τόσες μέρες, θα είναι, δεν θα είναι, θα είναι κανονικά. Δεν έχει βγει ακόμα κάποια συνέντευξή του, έχω να πω. Σίγουρα σήμερα μες την ημέρα ή αύριο, ανάλογα και με το αποτέλεσμα, θα υπάρξει κάποια συνέντευξη. Στους Ρώσους βγήκε συνέντευξη, γιατί. Εντάξει, είχε επαφές. Αυτό ακριβώς. Πιστεύεις ότι θα βγει σήμερα η Ελένη Κούντου? Η αλήθεια είναι ότι τον εντόπισαν κατευθείαν. Προφανώς. Μα υπάρχει παντού, σε όλα τα δημοσιεύματα υπάρχει φωτογραφία του. Έτσι ακριβώς τον εντόπισαν κατευθείαν οι Πορτογάλοι. Ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι το παιχνίδι της Μπενφίκα με τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί υπό το βλέμμα του πολύπειρου τεχνικού, ο οποίος βρίσκεται στην Πορτογαλία για να βρεθεί, για να είναι μάλλον στο πλευρό του γιου του Ρασβάν. Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει και στα προηγούμενα παιχνίδια με Βασιλεία και Σπαρτάκ. Εμείς επιμένουμε ότι είναι το γούρι μας. Μας πάει καλά η παρουσία του Μίρτσα Λουτσέσκου. Και ας τον κράζουν οι Τούρκοι γιατί δεν είναι στο παιχνίδι εκείνο, γιατί δεν είναι στο τάδε. Εμείς το θέλουμε δίπλα στο. Μίρτσα Λουτσέσκου, δεν έχεις ανάγκη τώρα να καθίσεις να κάνεις διακοπές. Και να αποδείξεις τι είναι. Εννοείται. Θα διαλέξεις ποιο παιχνίδι θες να πας, θα πας στους αγώνες του ΠΑΟΚ, θα κάνεις τις δηλώσεις, είπαμε τώρα. Στην προκειμένη στους Πορτογάλους, σίγουρα, άχαστο μέχρι αύριο θα βγει κάποια συνέντευξή του και φυσικά εκεί θα είναι και ο Ιβάν Σαββίδης, που επίσης σημειώνουν πάρα πολύ. Ότι είναι γούριστο στο εκτός, στο δίδυμο αυτό. Ναι, σήμερα το διάβαζα και στην Πορτογαλία το πρωί, που έλεγαν ότι γενικότερα όπου έχει πάει μέχρι στιγμής ο Ιβάν Σαββίδης στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ έχει χαμογελάσει και μάλιστα λέγανε έτσι με ιδιαίτερο τρόπο ότι στην Μπενφίκα ελπίζουν ότι αυτή τη φορά δεν θα συμβεί το ίδιο. Στέκονται στο γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί πλέον, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ένα μίνι τελειτουργικό από τον Ιβάν Σαββίδη, ότι είναι αυτός που υποδέχεται την ομάδα στους αγώνες στο γήπεδο, την περιμένει κατά την άφηξη εκεί κάτι. Στο. Σαν ΠΑΟΚ, σαν οργανισμός, είμαστε προληπτικοί. Δηλαδή, θα ξεχάσω εγώ, θα ξεχάσω εγώ αυτό που είπε ο Ιβάν Σαββίδη στο Γλέντι, ότι υπάρχει, σου έχω πάρει ένα δώρο, απευθυνόμενο στο Ράσμα Λουτσέσκου, αλλά επειδή φοβήθηκα να το φέρω στην Αθήνα για το μάτς του τελικού, είμαι αρκετά προληπτικός, θα στο δώσω μετά. Ήθελα να στο δώσω μετά. Γιατί εμείς δεν είμαστε. Μα αυτό θα σου έλεγα. Θες να πάρεις τον καθέναν μας 352 πράγματα. Εμείς καταρχάς είμαστε οι άνθρωποι που δεν κάνουμε προβλέψεις την ημέρα του αγώνα. Που δεν αλλάζουμε θέσεις για κανένα λόγο. Ναι.
που δεν μιλάμε το παιχνίδι. Chat, στο chat του site μιλάμε μόνο για τα απαραίτητα, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να κουμπίσουν τα κινητά μας για μικρά πράγματα του αγώνα. Δεν πιάνουμε κανέναν ονομαστικά πριν το παιχνίδι, γιατί όποιον πιάνουμε λειτουργεί boomerang. Όποιον πιάνουμε ονομαστικά στη διάρκεια του αγώνα, μετά κάτι συμβαίνει. Θα είναι κακό, θα είναι καλό, δεν ξέρω, αλλά κάτι θα συμβεί, θα είναι πρωταγωνιστής. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, όπως λες, γιατί εντάξει, τώρα είναι κάποια πράγματα στον ΠΑΟΚ που τα σημειώνουν ακόμα και οι ξένοι, γιατί βλέπουν ότι έχουν συμβεί σε διαδοχικά παιχνίδια. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ο Ιβάν Σαββίδης θα υποδεχθεί την ομάδα, θα πάει πριν στο ξενοδοχείο, θα την υποδεχθεί κατόπιν στο γήπεδο, μετά θα μπει μέσα, μετά τον αγώνα πάλι θα χαιρετήσει έναν τους παίκτες, ό,τι και να γίνει, γιατί νομίζω, αν και δεν θυμόμαστε τελευταία αρκετά παιχνίδια αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά γενικότερα αυτό το ταλλουργικό δεν χαλάει στον ΠΑΟΚ. Είπαμε, Μιρτζά Λουτσέσκου εκεί, τρίτο σερί ευρωπαϊκό παιχνίδι που θα είναι εκεί. Και αυτό σημειώνουν σήμερα γενικότερα και οι Πορτογάλοι, τους οποίους είναι ξεκάθαρο ότι απασχολεί πάρα πάρα πολύ το απόψινο παιχνίδι. Όπου και να κοιτάξει την Πορτογαλία, τύπο διαδικτυακά, τα πάντα όλα κινούνται γύρω από το απόψινο παιχνίδι. Είναι λογικό, το περιμένουν και αυτοί πάρα πάρα πολύ. Είναι υποψιασμένοι, όπως λέγαμε και τις τελευταίες ημέρες. Εμείς τουλάχιστον που παρακολουθούμε το τι βγαίνει από εκεί, έχουμε καταλάβει ότι δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με την Σπαρτάκ, που φάνηκε κιόλας ότι υποτίμησε τον ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα, από την αρχή. Να σου πω κάτι, το είπε και πολύ ωραία χθες ο Βλαχοδήμος, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών φίλων του ΠΑΟΚ για την ατάκα του που θα τη σχολιάσουμε αργότερα. Αλλά το είπε πολύ ωραίο ότι για να βρίσκεται εδώ ο ΠΑΟΚ, το είπε και ο προπονητής αργότερα, ο Ρουί Βιτόρια, σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα. Mm-hmm. Έχει αποκλείσει Βασιλεία, έχει αποκλείσει Σπαρτάκ. Άρα δεν πρέπει να να εφησυχαστούμε, έτσι. Σε καμία περίπτωση πρέπει να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δώσει κάποια δείγματα γραφής αρκετά ικανοποιητικά σε πρώτη φάση, έτσι. Και σίγουρα μιλώντας για ένα τέτοιο επίπεδο, για τη φάση των play-off των προκριματικών του Champions League, κανείς δεν βρίσκεται τυχαία εκεί, διεκδικώντας την είσοδό του στους ομίλους, στους χρυσοφόρους, όπως θα έλεγε και η Μπενφίκα, ομίλους του Champions League. Έχουμε ξεφύγει λίγο όμως. Ναι, λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια επικοινωνία, μια απόπειρα μάλλον, για να μιλήσουμε με Σταύρο Κόλκα. Μην το δίνεις σε τέτοιο. Και αυτό μπορούμε να ακούσουμε, νομίζω, και τον Ρασβάν Λουτσέσκο στον αέρα, να ακούσουμε όσα είπε χθες. Νομίζω έτσι θα ακριβώς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έτσι και ήταν αργά χθες. Οπότε να έχετε έτσι δυνατότητα όλοι να ακούσετε όσα είπε ο Ρουμάνος τεχνικός. Οπότε επιστρέφουμε με αυτό και στην πορεία και με Λισαβόνα. Ήμασταν μαζί στο πρώτο μας μισάωρο με τη Stoiximan.gr. Μια Stoiximan.gr που για το σημερινό παιχνίδι έχει άπειρες επιλογές. Νομίζω αν μπείτε λίγο τώρα να δείτε, να τσεκάρετε όσα έχουν βγει, θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε τις καλύτερες επιλογές τώρα που αποδώσεις. Αγάπη, ακόμα. Αγάπη, ένα θα σου πω. Έλα. Χτες έδωσε στον Νίκο Παπαδόπουλο το βράδυ ένα σημείο το οποίο έχει απόδοση 56. Ο φίλος μας ο Νίκος μας είπε ότι και στο σουηδικό συνδρομητικό Via Play, κάπως έτσι, θα το δείξει με αποστολή στην Πορτογαλία και σουηδό σχολιαστή. Μάλιστα, όχι απλά αναμετάδοση, αλλά live, έτσι. Και η Σουηδία ζωηρό ενδιαφέρον για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Live. Όλοι ΠΑΟΚ είναι, ξεκάθαρα, έτσι. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα, να πάρουμε κι εμείς μία πρώτη ανάσα και ερχόμαστε με πολύ Λισαβόνα, πολύ Μπενφίκα, πολύ ΠΑΟΚ, πολύ Λουτσέσκου, πολύ Βαρέλα, πολύ. Όλα πολύ, τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ΠΑΟΚ 24 και σήμερα με Ελένη Μπούντου και Αγάπη Γαβριλίδου πίσω από τα μικρόφωνα. Σταύρο Κόλκα θα έχουμε να μας μεταφέρει εκεί πέρα τα νέα από τη Λισαβόνα μετά την μία, γιατί έχουμε διάφορες εξελίξεις τα τελευταία λεπτά. Είπαμε ότι το θέμα μας είναι η Μπενφίκα, αλλά να προκύπτουν και άλλα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λιγάκι θα έχετε να διαβάσετε κάτι πολύ ενδιαφέρον στο ΠΑΟΚ 24. Από το κομμάτι των μεταγραφών. Αλλά θα διαβάσετε σε λιγάκι στο ΠΑΟΚ 24. Νομίζω θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τον Φερνάντο Βαρέλα. Όλα όσα είπαν χθες και οι δύο στην συνέντευξη τύπου και επιστρέφουμε. Καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ έχει περάσει και το εμπόδιο της Βασιλείας και το εμπόδιο της Σπαρτάκ. Έχει δείξει αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος του. Αν υπάρχει ένα επιπλέον άγχος από τη στιγμή που παίζει με την Μπενφίκα και γνωρίζει ότι είναι το τελευταίο εμπόδιο για να κάνει πράξη ένα όνειρο πολλών ετών.
Μόντρε. Para nós é um orgulho e uma montra jogar na Champions League contra o Benfica. Sabemos da força do Benfica, sabemos que o Benfica é uma das melhores equipas em Portugal, mas nós também temos a nossa força. Sabemos que fizemos uma caminhada bonita até chegar aqui e agora temos que saber aproveitar e entrar na Champions League, que é o nosso primeiro objetivo. Για τα ελληνικά μέσα υπάρχει αυτόματη μετάφραση για να τα ακούτε για να κερδίζουμε χρόνο. Οπότε περνάμε κατευθείαν. Γιώργο, είναι έτσι η διαδικασία. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Βάλτε τα ακουστικά για να ακούτε ταυτόχρονα. Varela, boa tarde. Paulo Pereira, em direto para TV24. Passou alguns anos em Portugal. Conhece certamente que o Benfica, também o atual. Acha que a equipa portuguesa é favorita neste playoff frente ao PAOK? Boa tarde. Sim, joguei muitos anos em Portugal. Sei que o Benfica é uma equipa poderosa em Portugal. Tem muitos bons jogadores, jogadores de qualidade mundial. Mas creio que na Champions League, creio que é 50-50. Pode ser um bocadinho a favor do Benfica porque joga em casa, joga com os seus fãs. Mas nós também temos a nossa força, temos qualidade e também queremos jogar na Champions League, que é o nosso principal objetivo. Ναι. Ωραία. Άρα θα σας την κάνω. If you also can, because they have not the headsets, say it in English, please. Sorry. Yes, I play a lot of years in Portugal. I know good Benfica. Also, I see some games, and they have quality players. They are a top team in the Europe, and we have to forget this, and to come on the tomorrow and to play our game and to play better than them, to find the mistakes what they have, and it's possible to win the game. Έχω παίξει πολλά χρόνια στην Πορτογαλία. Γνωρίζω ότι η Μπενφίκα είναι μια πολύ καλή ομάδα παγκόσμιο επίπεδο με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που αποδίδει όμορφο ποδόσφαιρο. Αλλά εμείς πρέπει να ξεχάσουμε αυτά αύριο μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο, να προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε, να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε και να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η πρόκριση στο ομίλος του Champions League. Varela, boa tarde. Óscar Góis, Eleven Sports Portugal. Venceram o Basileia e o Spartak. Qual é que deve ser a tática para amanhã levar de vencido o Benfica? Boa tarde. I will answer in English because I said to answer in English. I don't have any problems with the Greek press because I didn't have the headsets. So the tactic we know good. The coach tell us what we must to do. Normally I will not say here because we keep on our meetings. We are preparing for the game, and tomorrow I hope we put what the coach say on the pitch. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη τακτική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μας έχει ενημερώσει σχετικά ο προπονητής. Φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν θα το συζητήσουμε σήμερα εδώ σε μια συνέντευξη τύπου, αλλά ελπίζω αύριο να καταφέρουμε να βγάλουμε στο γήπεδο τα στοιχεία που μας έχει ζητήσει ο κύριος Λουτσέσκου για να πετύχουμε το στόχο μας. Boa tarde, Daniel Raposo, direto para a Sport TV+. Daquilo que tem acompanhado o Benfica, o que é que destaca? Quais são os pontos fortes do Benfica? O que é que teme o PAOK neste encontro? E também, já agora, se acha que o Benfica tem pontos fracos, que o PAOK pode aproveitar? The strongest point of Benfica is the pressure, what they do when the another team recover the ball. They have good players in front. They have Jetson, Pizzi, Facundo Pereira, a player with quality, but I think the team of Benfica is the all players is all strong, and we know they are good in home. They have their fans, and we must to avoid this and to come tomorrow and to play our game like I say and to try to win. Νομίζω ότι το πιο δυνατό σημείο της Μπενφίκα είναι η πίεση που ασκεί στον αντίπαλο από την μεσοεπιθετική της γραμμή. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές
στην επίθεση στον πίτσι του Βαγκόντο Περέιρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δυνατό, αλλά εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το ξεπεράσουμε και να αποφύγουμε αυτή την πίεση και να πάρουμε τη νίκη, αν μπορούμε, στο αυριανό παιχνίδι. Fernando Varela, aqui, Rui Lavareda, SIC. Muito boa tarde. O que é que espera deste ambiente também no Estádio da Luz? Há sempre um apoio importante para a equipa do Benfica aqui no Estádio da Luz. Conhece bem esta casa. O que é que espera deste jogo aqui? É uma dificuldade acrescida? Yes, I know from the outside of the fans of Benfica do when they play home. They push a lot the players and we must to keep focus on our work, what we do to arrive in this position and to play our football and to win. The important for us is to win or make a good result for the PAOK and Salonik. Γνωρίζω την πίεση που ασκεί ο κόσμος της Μπενφίκα στην αντίπαλη ομάδα. Το έχω βιώσει ως θεατής και ως ποδοσφαιριστής όταν ήμουν εδώ στην Πορτογαλία. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, όπως κάναμε μέχρι σήμερα, και αν όχι να κερδίσουμε, να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα για τον επαναληπτικό της Θεσσαλονίκης. Έλα, Γιώργο. Έλα, Γιώργο, πες το έτσι. You grew up in Portugal, you're almost Portuguese. When you grew up, which team did you were in favor of? Yes, I grew up in Portugal, but my family is from Cape Verde, don't forget this. And about our team, my sport, I will keep with me because it's not time to speak about this. Μεγάλωσα στην Πορτογαλία, ωστόσο η οικογένειά μου είναι από το Κάπο Βέρντε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και το ποια ομάδα υποστήριζε όταν ήμουν μικρός δεν είναι κάτι που θέλω να το συζητήσουμε εδώ, προτιμώ να το κρατήσω για μένα. Fernando, boa tarde. Frederico Branco, Benfica TV. Pergunto-lhe, há pouco começou por dizer 50-50, mas depois disse que o Benfica podia ter um ligeiro ascendente, pelo menos neste jogo. Pergunto-lhe se vai ser um PAOK muito defensivo, a pensar na segunda mão, se vai ser um PAOK a tentar discutir o jogo pelo jogo, como é que vai ser? Will be the PAOK always be, always play in front to play for winning the game. We not come here to stay back because it's not kind of our style to play. And like I say, Benfica play home. They have this powerful form, the fans. They have the quality to play. They know to play in Champions League. They play always in the Champions League, and will be very good for us and to play against Benfica. And well, it's a pleasure, I think, for our team to be in this part of the Champions League. Στο βερανό παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να είμαστε ο ΠΑΟΚ που είμαστε σε κάθε παιχνίδι, να παίξουμε επιθετικά. Δεν ήρθαμε εδώ για να καθίσουμε πίσω μόνο για να αμυνθούμε. Ήρθαμε για να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας. Γνωρίζουμε ποια είναι η Μπενφίκα, την πίεση που ασκεί ο κόσμος στον αντίπαλο. Είναι μια μεγάλη ομάδα που παίζει συνέχεια στο Champions League. Νομίζω ότι είναι χαρά για όλους μας που βρισκόμαστε εδώ πέρα και συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση και σε αυτό το επίπεδο. Okay. We'll stop the questions for Fernando. Thank you. Bye bye. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις για το Λουτσέσκο. Vamos continuar as perguntas para o senhor Λουτσέσκο. Ακούσαμε στη Βασιλεία και στη Μόσχα να λέει ότι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε εκεί για να κερδίσει. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία από τον κόσμο να ακούσει σήμερα τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Λουτσέσκου, να αναλύει το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ αύριο σε ένα παιχνίδι πρόκληση, που σίγουρα δεν είναι ίδιο ούτε με την προηγούμενη έξοδο του στη Μόσχα, ούτε με την προπροηγούμενη στη Βασιλεία. The people in the people listened to you in the press conference before Basel and before Spartak Moscow away, saying that you are there to win. Now the people of PAOK are a little anxious. They are waiting for what you will say, what you will analyze in a game that is a challenge and is a little different than the games with Basel and Spartak. But at this level,
there are very strong teams, all of them having something different. Του φόρτς και όλες ελλες τον είναι κάποιες διαφορετικές εντρε. Η οποία η κάθε μία έχει διαφορετικά στοιχεία από την άλλη. One style is Basel, another style is Spartak Moscow, or totally different is Benfica. Ένα στυλ ήταν η Βασιλεία, ένα διαφορετικό η Spartak Moscow, ένα διαφορετικό τώρα η Benfica. We faced teams that in their competitions that lead the classification. Αντιμετωπίσαμε ομάδες οι οποίες στις διοργανώσεις που συμμετέχουν ηγούνται ή είναι στη δεύτερη θέση. Then this is a confirmation that we face very strong opponent. Και αυτή είναι μια επιβεβαίωση για το γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε πολύ δυνατούς αντιπάλους. But I'll tell you the same, we are here respecting a lot our opponent. We are here to win the game. Άρα θα σας πω το ίδιο, είμαστε εδώ σεβόμενοι πάντα τον αντίπαλό μας για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Other question? Έλα, Δημήτρη. Ξέρουμε πολύ καλά, είναι αυτονόητο, τι θα σημαίνει η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ και η επιτυχία σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Αν δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ μεγάλος, θα είναι μια αποτυχία για τον ομάδα του μετά από τέτοια προσπάθεια, μετά από τέτοια πορεία. They all know what would mean possible qualification in the group stage of the Champions League for the team. But if we don't qualify, that is something that might be because we play with a big club. This would be considered a failure after all this way that PAOK has done in this competition. I don't want to discuss about this subject. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. In my mind is not this. Στο μυαλό μου δεν υπάρχει αυτό. Boa tarde, Rita Latas, Bola TV Portugal. Pergunto-lhe se sente que esta é uma eliminatória que o PAOK vai tentar resolver já amanhã aqui em Lisboa ou se é preferível tentar manter um bom resultado para depois na Grécia o PAOK tentar superiorizar-se aí sim ao Benfica e conseguir chegar à Liga dos Campeões. It would be better for the team to win the game of tomorrow? Look, as I said, we face a very strong team. We know very well. We studied them. It is a nice team. Really was nice for me to analyze them. But as Vare said before, we have a style of playing. We have a mentality that has grown up step by step, game after game. We won a lot of games in this period, a huge period for us, then we are here with confidence to play, knowing that will be a tough game, but when we enter in the pitch, we enter with the will to win the game. And for this reason, we talk just about the target to win the game. Όπως σας είπα, αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που πραγματικά ήταν χαρά μου να την αναλύω, μια πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα. Όπως είπε και ο Βαρέλα όμως, πριν, είμαστε μια ομάδα εμείς με τη σειρά μας, η οποία χτίζουμε την οτροπία μας μέρα με τη μέρα. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, να φτάσουμε σε ένα μεγάλο σερινικό και είμαστε εδώ για να κάνουμε το ίδιο και αύριο. Πρόκειται acha que é favorito para esta eliminatória. O Fernando há pouco disse 50-50, mas ligeiro ascendente para o Benfica na primeira mão. Há favorito? Do you believe that tomorrow there is a team that is a favorite in this pair, or it's a 50-50 qualification possibilities? I don't like to discuss about percentage. I don't like to say this is favorite or not. I can say just this, that Benfica is a very strong team, but we want to qualify. Δεν μπορώ και δεν μου αρέσει να μιλάω με ποσοστά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η Benfica είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, αλλά και εμείς θέλουμε να προκριθούμε. Since first day of preparation we started with this idea. We knew that would have been a very tough schedule, very strong opponents, but we prepared day after day with this huge dream and with this huge will. Αλλά από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας προετοιμαζόμασταν γι' αυτό. Ξέραμε ότι θα υπάρχει ένα δύσκολο πρόγραμμα, δύσκολοι οι αντίπαλοι και ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό.
in the life of each one, in the life of teams, there are moments like this that might push you to a higher level. Στη ζωή του καθενός υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να σε σπρώξουν στο επίπεδο πιο πάνω. We are prepared to do it. Και είμαστε προετοιμασμένοι για να το καταφέρουμε. Και καλή επιτυχία για αύριο. Με βάση το γεγονός ότι η ομάδα έχει φτάσει ένα βήμα πριν τον στόχο, υπάρχει άγχος στην ομάδα, υπάρχει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, υπάρχει προσήλωση στο στόχο, όπως ήταν η ομάδα με τη Βασιλεία και τη Σπαρτάκα, έτσι είναι και τώρα, τι ακριβώς. Taking under consideration the fact that we're one step from a big target, how is the atmosphere in the team? Is there anxiety, determination, good confidence? How is the feeling in the team? Respect for the opponents, respect for the quality, respect for the way of playing, but with strong confidence. Σεβασμός για τον αντίπαλο, για την ποιότητά του, για τον τρόπο παιχνιδιού, αλλά πολύ δυνατή αυτοπεποίθηση. Because first of all we trust ourselves, we trust our work. Γιατί πρώτα απ' όλα εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας, εμπιστευόμαστε και τη δουλειά μας. We trust our mentality. Εμπιστευόμαστε την οτροπία μας. We are ready to fight in every aspect of the game. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε σε κάθε άποψη του παιχνιδιού. When we have the ball or when we don't have the ball. Είτε όταν έχουμε είτε όταν δεν έχουμε την μπάλα. Ο Βαρέλα πριν από λίγο μας είπε κάποια πράγματα για την Μπενφίκα, έκανε αναφορά στον Μπίτσι, στον Φερέιρα. Θα ήθελε να μας αναλύσει λίγο την Μπενφίκα, δηλαδή ποια είναι τα δυνατά της σημεία, τι τον ανησυχεί περισσότερο. Βαρέλα spoke before about some aspects of the game of Benfica. He spoke also about some players like Ferreira, Pizzi. Could you analyze a little Benfica if you have a specific aspect that is worrying you for the tomorrow's game? But do you really have this talk with me now? Αλλά πραγματικά κάνετε αυτή την κουβέντα μαζί μου τώρα? It is a little bit hard for me to speak about our opponents. Είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για τον αντίπαλό μας αυτή τη στιγμή. It's a team with quality players, technical, huge quality. They like to play football. They like to play always. Είναι μια ομάδα με ποιότητα, τους αρέσει να έχει την μπάλα, τους αρέσει να παίζει συνέχεια το ποδόσφαιρο. They have movements. They are very strong on their both sides with the players, the three players that play on that side and a lot of movements. Υπάρχει συνεχώς κίνηση από τους παίκτες, ειδικότερα που παίζουν στις πλευρές, όλους τους παίκτες της επίθεσης. They are fast when they lose the ball and they try to get back immediately because they like to play and to have the ball. Είναι γρήγοροι τη στιγμή που χάνουν την μπάλα γιατί τους αρέσει να παίζουν ποδόσφαιρο, οπότε θέλουν ξανά την μπάλα. More or less are these qualities of them. Πάνω κάτω αυτές είναι οι ποιότητες τις οποίες έχει η Μενφίκα. But also as we have a style that would put pressure on them. Αλλά και εμείς έχουμε ένα στυλ το οποίο μπορεί να αποφέρει πίεση στην ομάδα της Μενφίκα. Έχει αποφασίσει ποιον θα αντικαταστήσει, ποιον θα χρησιμοποιήσει αντί του Καντουρί στην αυριανή αναμέτρηση και αν αυτό αλλάζει λίγο τα ζητούμενα της ομάδας του μέσα στο παιχνίδι. Have you decided who would replace Omar El Kadouri in tomorrow's game and if this change could change, let's say, the dynamics of the team? I have an idea, but still is one night. Έχω μια ιδέα, αλλά μένει ακόμα μια νύχτα για να δούμε. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ αύριο από τα λεγόμενα θα παίξει για να κερδίσει. Θα παίξει για να κερδίσει με τον ίδιο τρόπο που το έχει κάνει μέχρι τώρα όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει κάποιο άλλο πλάνο για αύριο ή ο ΠΑΟΚ και στον Ταλούς θα προσπαθήσει να έχει την μπάλα στα πόδια και να παίξει? It's obvious from what you said that ΠΑΟΚ is here to win, but how ΠΑΟΚ will try to win this game? Like the ΠΑΟΚ we saw all the summer, or there is a specific tactic or a change that will bring the victory tomorrow? There are two teams that want to win the game, that play with this target. It will be the situation on inside of the pitch, on that moment, the interpretation of the players. Important is to know to react perfect in every moment of the game and to keep the highest level of concentration in every moment, because at this level, as I said before, these kind of games are done by these details. Υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες θα μπουν να παίξουν αύριο θέλοντας την νίκη. Είναι πολύ σημαντικό
το πώς θα αξιολογήσουν οι παίκτες κάποιες καταστάσεις. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, προσοχή στις λεπτομέρειες, γιατί όπως έχω πει ξανά, σε τέτοιου είδους παιχνίδια και σε αυτό το επίπεδο, τη διαφορά την κάνουν λεπτομέρειες. Sometimes you think and you prepare a game in one way, but the opponents force you to change and to switch and to have a different game. In any kind of situation, a team that has a strong mentality, a mentality of a winner, has to know to react. Κάποιες φορές σχεδιάζεις το παιχνίδι και οι καταστάσεις και οι αντίπαλοι ομάδες σε οδηγούν να αλλάξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ομάδες που έχουν νοοτροπία νικητή βρίσκουν τη λύση και αντιδρούν. To keep the balance and to try to switch in its favor or its advantage the situation from the pitch. Κρατούν τις ισορροπίες και προσπαθούν μέσα στο γήπεδο με κάθε κόστος να αλλάξουν να κερδίσουν το παιχνίδι. Τελευταία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, με απόλυτο σεβασμό για το γεγονός ότι είστε εδώ με αυτούς τους παίκτες, το ξεκαθαρίζουμε. Απλά μία ερώτηση. Αν έχει αποφασίσει για το αν θα υπάρχει προσταφαίρεση της τελευταίας στιγμής και περίπτωση ο Βέρμπλουμ, για παράδειγμα, όχι να υπολογίζεται για το δεύτερο αγώνα, αλλά να δηλωθεί τουλάχιστον στη λίστα, αν το αποφάσισε. First of all, respecting clearly all the players that you have with you now, if you could think the possibility to make a change in the list, in the European list, and have Verblum not to play, but to be on the list of these European games for the next game. Next game will be in a week. Verblum will be ready after the break of the national teams. Το επόμενο παιχνίδι είναι σε μια εβδομάδα. Ο Verblum θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Ράσμα Λουτσέσκου. Θα επανέλθουμε σε κάποιες έτσι λεπτομέρειες του προπονητή του ΠΑΟΚ. Όλα όσα μας έκαναν εντύπωση, ειδικά αυτό το τελευταίο για Verblum, αλλά νομίζω ότι προέχουν τα μεταγραφικά. Τρέχουν οι εξελίξεις. Έτσι ακριβώς. Μπορείτε να μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 και να διαβάσετε τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταγραφικό στρατόπεδο και βεβαίως αφορούν το αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς κλείνει, όπως όλα δείχνουν, ο Αλίν Τόσκα. Μιλάμε βεβαίως για τον 26χρονο Ρουμάνο ποδοσφαιριστή της Real Betis. Το όνομά του φιγουράρει εδώ και αρκετό καιρό στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, μόλις προχθές οι Ισπανοί έγραφαν ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση του ΠΑΟΚ στα χέρια του Τόσκα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες οικονομικές απαιτήσεις της Real Betis και για να προχωρήσει η συγκεκριμένη μεταγραφή θα πρέπει να ικανοποιηθούν. Ο παίκτης, όπως όλα δείχνουν βάσει πληροφοριών, θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού, ενώ θα υπάρχει και οψιόν αγοράς. Με τη μορφή δανεισμού, γιατί πάντα του χρόνου το καλοκαίρι υπάρχει και το ενδεχόμενο επιστροφής βεβαίως του Γιαννούλη, ο οποίος ακολούθησε εκ νέου το δρόμο του δανεισμού και επιπλέον είσαι καλυμμένος σε ενδεχόμενο, έτσι να μην σου κάτσει συγκεκριμένη μεταγραφή, έτσι, αυτό, να μην ναι, προχωρήσει γιατί καλά. Μπορεί να, προχωρήσει και γιατί όχι, ο ΠΑΟΚ να σκεφτεί του χρόνου και να τον κάνει δικό του, αλλά απ' την άλλη μπορεί και να μην ικανοποιήσει στη διάρκεια της σεζόν. Και ο ΠΑΟΚ έτσι δεν θέλει να δεσμευτεί από τώρα, από τη στιγμή που υπάρχει και παίκτης από και πίσω έχει, μάλιστα, που έρχεται. Ένα παιδί από ένα δικό του παιδί. Αυτό. Που βρίσκεται σε ελληνική ομάδα, που έκανε εξαιρετική χρονιά, που φέτος έφυγε, παραχωρήθηκε και η αλήθεια είναι ότι ακολούθησε μια μουρμούρα. Νομίζω έγινε ένας λάθος χειρισμός φέτος και στον ΠΑΟΚ, επειδή το ξέρουν και τον πιστεύουν τον Γιαννούλη, θέλουν να δώσουν έτσι την ευκαιρία μέσα στη σεζόν να δουν πώς θα πάει ο Γιαννούλης στον Ατρόμητο, πώς θα πάει ο Τόσκα εδώ στη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα να πάρουν την απόφαση τους το επόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε εμείς στο δεύτερο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με Σταύρο Κόλκα από Λισαβόνα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με Σταύρο Κόλκα από Λισαβόνα. Επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 με Ελένη Μπούντου και Αγάπη Γαβριλίδου. Και σήμερα είπαμε πριν από το διάλειμμα ότι υπάρχει αυτή η τελευταία είδηση των τελευταίων λεπτών ότι ο ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, έχει φτάσει σε συμφωνία με την Μπέτις για τον δανεισμό του Αλίν Τόσκα για έναν χρόνο. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Σταύρο Κόλκα, θα πάμε στη Λισαβόνα να μας μεταφέρει από εκεί όλα τα νέα, τι υπάρχει και για το απόψινό παιχνίδι και νομίζω θα έχει και πολλά περισσότερα να μας πει και για τον Τόσκα. Τον έχουμε? Σταύρο, καλησπέρα. Όλα καλά. Μ' ακούς? Σ' ακούω λίγο χαμηλά εγώ. Δημήτρη, σήκωσέ με λίγο. Μ' ακούτε χαμηλά γιατί πρέπει να ασχολούμαι με 133 πράγματα. Κανείς δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό μ' ακούτε χαμηλά. Ναι, τώρα σ' ακούμε. Τέλος πάντων, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Θα σας έλεγα και τις δύο καλημέρα τώρα. Τέλος πάντων. Να την πεις την καλημέρα. Να την πει όλα καλά, όλα τέλεια, ναι. Όλα υπέροχα, όλα ήρεμα. Ήρεμα. Για μας ήρεμα.
Εσάς ήρεμα, βεβαίως. Έχει ο Μαλάκας, ήρεμα εσείς. Πάμε παρακάτω. Μεταγραφή έχουμε. Μεταγραφή έχουμε και τη δώσαμε τη μεταγραφή, βεβαίως. Τη δώσαμε τη μεταγραφή. Ακριβώς. Ο Τόσκα από την Πέτης θα έρθει να νοικώσει τον ΠΑΟΚ για ένα χρόνο. Ένας παίκτης που εδώ και καιρό μιλάει με τον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν διάφοροι προβληματισμοί για το αν π.χ. ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κλείσει στο Φιλίδη. Μπορούσε να τον κλείσει, αλλά υπήρχε μπέρδεμα. Υπήρχε μπέρδεμα όπως είναι διαμορφωμένο το ρόστερ και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει λογικά το βράδυ με το παιχνίδι τον Ιβαντό σκαδαρισμό ενός χρόνου με οψιόν αγοράς. Είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στα αριστερό άξονα της άμυνας. Είναι ένας παίκτης που έχει παίξει την καριέρα του τελευταίες φορές αριστερό στόπερ. Σε μια σεζόν από τις φορές που έπαιξε στην καριέρα του στόπερ ήταν με τον Φερνάντο Βαρέλα στη Σεάουα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια εξοικείωση με τον έναν από τους τέσσερις της άμυνας. Διεθνής του μάλλον, βασικός διεθνής. Στα 26 του προς 27 αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 26. Παίκτης ο οποίος είναι πιο ισορροπημένος μπακ. Δεν είναι ο επιθετικογενής μπακ. Είναι ένας μπακ που κρατάει τη θέση του. Έχει μετρημένα ποιοτικά ανεβάσματα. Αλλά στο μυαλό του περισσότερο έχει πρώτα την άμυνα και μετά την επίθεση. Χωρίς αυτό να σημαίνει δεν έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι ένα παιδί το οποίο υπήρξε μια επένδυση από ομάδα της La Liga να παίξει στο πρωτάθλημα. Έπαιξε εκεί. Υπήρχε και ο δανεισμός του στην Πενεβέντο πέρσι στο δεύτερο μισό της σεζόν όπου έπαιξε μόνο 90 λεπτά νομίζω ένα παιχνίδι δεν ήταν. Ναι, ήταν γεμάτο. Το διάστημα που η Πενεβέντο πήρε και αποτελέσματα γιατί μέχρι τότε δεν πρέπει να έχει πάρει βαθμό. Γενικά είναι ένα παιδί το οποίο δίνει λύσεις σύνθετες, δηλαδή και στο αριστερό άκρο της άμυνας και στα στόπερ γιατί έχει χαρακτηριστικά κρέσπο περισσότερο, δηλαδή ταχύτητα είναι το βασικό του στοιχείο τέλος πάντων για την άμυνα και από εκεί και πέρα υπάρχει και η άβρα του δανεισμού γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει έναν παίκτη στον ατρόμητο που είναι παίκτης προοπτικής και σε περίπτωση που ο Τόσκα δεν τραβήξει, εντάξει, θα πάει, δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν και ο Γιαννούλης θα έχει το χώρο για να παίξει. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της απόκτησης του Τόσκα. Και υπήρξε αυτή για τον απλούστατο λόγο ότι όταν μιλάμε για την περίπτωση στα Σταφυλίδη μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος θα πληρωθεί αδρά η ομάδα, δηλαδή μιλάμε για αγορά της στην Άουσμπουργκ. Εντάξει, και από εκεί και πέρα συνέβαινε το εξής. Αν πάρεις στο Σταφυλίδη, το μένεις για βασικό. Ο Βιερίνια μεταφέρεται αριστερά στην επίθεση και εκείνη τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει το εξής πρόβλημα. Βιερίνια, Καντουρί, Ουάρντα, Μπίσεσβαρ, Λάμπλε. Συνοστισμός. Έξι παίκτες. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα γινόταν άνω κάτω η ομάδα. Νομίζω ότι αυτό σκέφτηκε ο Λουτσέσκου. Αυτό σκέφτηκε και η διοίκηση και κατέληξε στην υπόθεση του Τόσκα. Νομίζω ότι σε πρακτικό επίπεδο, αν και εγώ σαν Σταύρος λατρεύω το Σταύρο γιατί είναι δικό μας παιδί, αλλά σε πρακτικό επίπεδο νομίζω ότι και ο Λουτσέσκου έπρεπε να προστατεύσει την ομάδα του και τις ισορροπίες σε αυτή. Ήδη για μένα ένας παίκτης θα φύγει από εκεί. Ναι, από τα αριστερά. Δεν νομίζω ο Λάμπλου σίγουρα με δανεισμό. Τώρα το ποιος ακόμη είναι ένα ερωτηματικό με την 31 Αυγούστου, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι ο Λουτσέσκου αυτό που προσπάθησε να διασφαλίσει είναι κάποια σύνθετα χαρακτηριστικά, δηλαδή το backup του Βιερίνια, το backup του Κρέσπο με μία κίνηση, εντάξει, και από εκεί και πέρα να μην δημιουργηθεί επιπλέον συνοστισμός σε μία θέση που χτύπησε ο Καντουρί και ξέραμε ότι δεν υπάρχει θέμα γιατί υπάρχουν άλλοι 3-4 παίκτες να καλύψουν τη θέση. Ουσιαστικά. Φανταστείτε. Ναι. Έλα, συνέχισε, ναι. Ναι, φανταστείτε αυτό το πράγμα να είχε συν έναν παίκτη. Ναι. Νομίζω ότι παρότι εγώ ήθελα να το σταθείτε πίσω, σαν Σταύρος, αλλά σκεπτόμενος
πιο πολύ οπαδικά. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου αυτό που αποφάσισε εν τέλει μαζί με τη διοίκηση είναι το σωστό για την ομάδα, γιατί της προσθέτει χαρακτηριστικά, δεν δημιουργεί επιπλέον συνοστισμό, εντάξει, και ουσιαστικά με μια κίνηση δημιουργείται προϋπόθεση backup για δύο θέσεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ξέρω πολλούς που θα ήθελαν το Σταφυλίδη πίσω, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα δικό μας παιδί, για να δουν και το Βιερίνια μπροστά, έτσι να απελευθερώνεται μπροστά. Ναι, ή το είχαν κάπως έτσι στο μυαλό τους. Δεν είναι αυτό όμως, δηλαδή, και τι θα γίνει μετά. Ναι, είναι η ανισορροπία που δημιουργείται μπροστά μετά. Έχεις δίκιο και δεν υπάρχει λογική στη δομή του ρόστερ. Αλλά σου λέω, σαν επιθυμία, έτσι. Και ο Στάφη δικό μας παιδί και ο Βιερίνη έτσι όπως αγαπήθηκε. Αν δεν πες, ο Ζαμπά μπορεί να παίξει και δεξιά. Από αυτούς όμως που υπάρχουν εκεί, όλοι παίζουν αριστερά. Όλοι θέλουν να κλείνουν μέσα. Λέει του Ζαμπά. Εγώ δεν είναι παίχτες. Ναι. Δεν είναι πες. Δεν είναι παίχτες οι οποίοι έχουν την ίδια ευκαιρία δεξιά με αριστερά. Δεν τον Κατουρί δεν πάει να το πάρει δεξιά. Το Πίσιμα δεν πάει να το πάρει δεξιά. Εντάξει, αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν και σαν ένα backup του Πέλκα, αλλά και εκεί δεν υπάρχει χρόνος και χώρος για να είναι ικανοποιημένοι. Καλά, και στην προκειμένη έγινε μια επιλογή με βάση την ανάγκη που είχε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πας στο πιο safe, που παίρνεις ένα κανονικό αριστερό back με τα στοιχεία που σου λείπουν. Επιλογή μικρού ρίσκου, γιατί τον παίρνεις με δανεισμό, περιμένεις το Γιαννούλη, περιμένεις να δεις πώς θα πάει και αυτός φέτος. Και το επόμενο καλοκαίρι κρίνεις. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό ο αστερίσκος που μπαίνει στην υπόθεση δανεισμού. Ότι ναι, μεν να δεις πώς θα σου πάει η χρονιά, έτσι φέρνοντας τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ως δανεικό, γιατί υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού και ο Γιαννούλης. Τον οποίο δεν πρέπει να κάψεις, έτσι. Είναι η μία σημαντική παράμετρος είναι αυτή. Η πιο σημαντική όμως είναι ότι με μία κίνηση καλύπτεις δύο backup θέσεις. Ακριβώς. Ναι. Εντάξει. Γιατί κακά τα ψέματα τα παιχνίδια θα είναι πολλά. Η σεζόν η περσινή ήταν εύκολα διαχειρίσιμη. Από τον Αύγουστο και μετά. Ναι, τώρα, ποσοτικά. Ποσοτικά ναι. Εννοείς. Ναι, αυτό εννοώ. Εδώ εσύ είμαστε 21... λιγότερα, είμαστε 21 Αυγούστου και από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου παίζουμε κάθε εβδομάδα αγώνα. Δηλαδή, και είμαστε 21 Αυγούστου, έτσι. Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, και φανταστείτε ότι υπάρχουν σίγουρα 6 παιχνίδια ομίλου παραπάνω. Ακριβώς. Ήδη έχουμε 2 παραπάνω σε προβληματικά, με αυτή την Μπενφίκα. Ναι, ναι. Συν 6-8. Και εσύ όσο πάει. Ωραία. Ναι, και εδώ και βλέπουμε. Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι και δεν έχουμε το Τετάρτη Κυριακή. Αυτό. Από εβδομάδα αυτό δούμε και αυτό. Θα το ζήσουμε. Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Δηλαδή μια από τις κουβέντες που κάναμε, συγγνώμη Ελένη, μια από τις κουβέντες που κάναμε ήταν πώς θα τόξουμε με την Τρίπολη. Ναι. Εμείς παίζουμε με την Τρίπολη έχοντας μείον 2 στο πρωτάθλημα. Σωστό. Εντάξει. Ναι. Άρα κανένα περιθώριο απώλειας. Ακριβώς. Κανένα. Ωραία. Και παράλληλα, αν όλα πάνε καλά σήμερα, παίζουμε την πρόκριση στην Τούμπα. Τετάρτη. Στους ομίλους της Champions League την Τετάρτη. Ναι. Ωραία. Δεν γίνεται να μην δώσεις 2 ανάσες 3. Ναι. Και σκέψω ότι μεσοαμυντικά, στα τελευταία παιχνίδια, παίζουν μονίμως τέτοια πρόσωπα. Έτσι, άμα βγάλεις το Βιερίνια και βάλεις τον Κρέσπο και τον Χατσερίδη εκείνη την αλλαγή, οι υπόλοιποι είναι σταθεροί. Έχουν όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Οι περισσότεροι είναι σταθεροί. Και στην άμυνα, δηλαδή, αν εξαιρέσεις το Βιερίνια. Αυτό, αυτό. Ο Λεμιός είναι σταθερός. Ο Μάτος είναι σταθερός. Ο Βαρέλα είναι σταθερός. Ναι, δεν είναι ότι και οι προετοιμασίες πλέον δεν είναι αυτές που ήταν. Ουσιαστικά οι ομάδες προετοιμάζονται μέσα από το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε το θέμα, ο Τόσκα θα ανακοινωθεί, μπορεί σήμερα το βράδυ, μπορεί αύριο, θα δούμε τότε. Υπάρχει συμφωνία ξεκάθαρη και με τον Μπέκτη και με την Μπέτης. Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να κλείσει ουσιαστικά τις μεταγραφές του. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι άλλο. Νομίζω ότι μετά τον Τόσκα μόνο κάποιες αποχωρήσεις, αυτό, διαμόρφωσης, εκεί. Καλύτερο συνθηκών στο ρόστερ, γιατί αυτή ήταν η λόγη. Ναι, να αποσυμφοριστεί λίγο. Ορίστε. Να αποσυμφοριστεί λίγο, να υπάρχουν ξεκάθαρες επιλογές για να μην είναι και πολύ μεγάλο το κομμάτι πριν να διαχειριστεί ο Λουτσέσκου. Αυτό ακριβώς. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία γιατί να ξεκινήσει μια σεζόν σε όλα τα επίπεδα. Όπως πρέπει τελοσπάντων μια ομάδα του Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ να είναι έτοιμη. Γιατί οι απαιτήσεις είναι τεράστιες.
Και πραγματικά, για να κάνουμε και τη γέφυρα για το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παίζεται σήμερα και την επόμενη Τετάρτη μια προσπάθεια του ΠΑΟΚ, άλλη μια προσπάθεια του ΠΑΟΚ, να αλλάξει το στάτους του. Και αρχίζει γεγονόμενες από σήμερα, ο ΠΑΟΚ θα πάει να αντιμετωπίσει στον Ταλούς, είναι στο γεμάτο Ταλούς, 55.000 κόσμο θα έχει, δεν θα είναι κάτι εύκολο σε επίπεδο κλίματος. Περνάει ένα τζάλμα κάμπος τώρα. Σε γυναικείο, έτσι όπως το πες. Σε γυναικείο, ναι. Α, ξεκάθαρα, όχι, ναι, φάνηκε. Πότε τον τόνο της φωνής του. 55 με 60.000 κόσμο. Είναι, ναι, πολύ δυνατή τελικά. Δεν είχα παρεξηγήσει. Δεν είναι του γούστου σου, νομίζω. Αλλιώς έχω εσένα. Δεν κολλάνε πολύ με αυτά που σου αρέσουν. Κάνεις ανατροπή τώρα. Δεν θα σου πω, γιατί θα σε ακολουθήσω χαμηλά. Και εμείς σε εξακολουθούμε λίγο. Και εμείς τον ακούμε χαμηλά, η αλήθεια είναι. Ναι, τον έχουμε τέρμα. Τέρμα σε έχουμε, αλλά έχουμε τέρμα, είσαι, ναι, είσαι στην άλλη άκρη της Δυτικής Ευρώπης. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτό που λοιπόν ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει σήμερα είναι να βάλει ένα λιθαράκι ακόμα στην προσπάθεια, στην εξαιρετική προσπάθεια που κάνει μέχρι τώρα για την αλλαγή του στάτους του. Κακά τα ψέματα, σήμερα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ ισορροπημένη ομάδα, με πολύ καλύτερη τεχνική κατάρτιση από την Σπαρτάκ και τη Βασιλεία που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, αλλά και με τα δυνατά σημεία. Σημεία τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σίγουρα σε αυτό το κομμάτι τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ ξέρει να διαβάζει τον αντίπαλο, ξέρει να βρίσκει τις αδυναμίες του, ξέρει να το κάνει πριν το παιχνίδι, ξέρει να το κάνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω ότι έτσι κατάφερε να περάσει και τις δύο ομάδες, και τη Βασιλεία τη μέτρησε πρώτα και μετά τη κέρδισε στην Τούμπα, την μετρήσε στον επαναληπτικό, την εξέδωσε παρότι δεν είχε τον Βιερίνια, πήγε στη Σπαρτάκ, την διάβασε με τον κακό τρόπο την ώρα που βρέθηκε 0-2 στο σκορ, βρήκε τις αδυναμίες της μετά το 0-2, γύρισε το παιχνίδι και μετά νομίζω ότι έλεγξε όλη τη σειρά. Αυτό καλύτερα πάντως, να κάνει το ΠΑΟΚ σήμερα. Πάντως, Σταύρο, καταλαβαίνεις έτσι το επίπεδο που έχουν φτάσει οι δύο ομάδες, ακούγοντας χθες το Λουτσέσκου να λέει ότι ήταν πραγματικά απόλαυση να διαβάζω την Μπενφίκα και τον τρόπο παιχνιδιού της Μπενφίκα. Πόσο, σε τι επίπεδο έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ και φυσικά απέναντι, διαβάζοντας τους Πορτογάλους, λέγοντας ότι για να έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο σημαίνει ότι είναι μια καλά δουλεμένη ομάδα, έτσι, μια υποψιασμένη ομάδα. Και φυσικά θα πρέπει και εμείς να μην να είμαστε συγκεντρωμένοι μέχρι τέλους. Δεν θα είναι εύκολο το έργο μας. Κοιτάξτε, η Μπενφίκα είναι σε ένα momentum λίγο ιδιαίτερο. Πρώτα απ' όλα σκοτώνονται με την Πόρτο κάθε μέρα. Τρέλα, Το τι πινελίκι πέφτει μεταξύ τους για το ποιος είναι ο πιο βλόμητος. Με τη διαφθορά έχουν θέμα αυτή, τρελό. Ναι, εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν έκανε πολύ σε αυτό το καλοκαίρι. Για ένα selling club όπως είναι η Μπενφίκα, οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα όταν δεν πουλάει. Έχει τους παίχτες να πουλήσει, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει πουλήσει. Περιμένει πώς και πώς τα λεφτά του Champions League. Αυτό δημιουργεί και πλέον πίεση βέβαια, έτσι. Τρίτον, δεν είναι η ομάδα με τις τεράστιες προσωπικότητες, αλλά είναι μια ομάδα γεμάτη κανονικούς ποδοσφαιριστές. Και με έναν προπονητή κάποιος που έχει δώσει το στίγμα του στην ομάδα. Άρα λοιπόν θα πρέπει το στάτους της απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν είναι μεγαλύτερο πολύ ποδοσφαιρικά σήμερα. Αυτό που είναι πολύ μεγαλύτερο, εντάξει, είναι το μέγεθός της ως κλαμπ, οι παραστάσεις της ως κλαμπ, η εμπειρία σε τέτοιες αναμετρήσεις ως κλαμπ, η άβρα της, το μέταλλό της ξεκάθαρα είναι πάνω από το στάτους του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ καλείται να μην ψαρώσει. Πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να ψαρώσει. Δεν υπάρχει λόγος ποδοσφαιρικός να ψαρώσει. Εντάξει. Ούτε από την ατμόσφαιρα, ούτε από το όνομα, ούτε από την αντίπαλο, ούτε από την έδρα, ναι. Τα άλλα όλα είναι άβρα. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι του ΠΑΟΚ δεν έχει να πει ότι έχω απέναντί μου τους ανίκητους. Έχει απέναντί του μια εξαιρετική ομάδα. Να τη συγκρίνω με τον ΠΑΟΚ, που στα 10 στοιχεία, στα 6 είναι καλύτερη. Εντάξει,
Αυτή είναι η εικόνα. Όλο το ποδοσφαιρικό κομμάτι όμως μας δίνει την ευκαιρία να πιστέψουμε ότι τα πάντα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια και στο ποιος πιστεύει παραπάνω στην πρόκληση. Πάντως, πριν που έλεγες ότι τι σημαίνει για την Μπενφίκα το να περάσει, το να βρεθεί στους ομίλους, νομίζω ότι αντανακλάται με υπέροχο τρόπο στο πρωτοσέλιδο της Αμπόλα, που δείχνει χαρακτηριστικά ότι το να περάσει μία από τις δύο ομάδες, το λέγαμε και προηγουμένως, είτε ο ΠΑΟΚ είτε η Μπενφίκα, είναι σαν να μπαίνει σε ένα χρυσορυχείο, έτσι, το οποίο έχει πάνω την ταμπέλα Champions, Champions League βεβαίως, και να μαζεύει τα χρήματα. Να μπαίνει στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Γενικά οι Πορτογάλοι μας σέβονται ποδοσφαιρικά. Δεν είναι δηλαδή, ξέρουν τον ΠΑΟΚ, ξέρουν αρκετούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Ωραία, ξέρουν τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Βιερίνια αποτελεί κεντρικό πρόσωπο, παρότι είναι παιδί μιας άλλης οικογένειας. Ο ίδιος υποστηρίζει την Κιμαράης και είναι παίκτης των Ακαδημίων του Σπόρτο. Εντάξει, αλλά ως πρωταθλητής Ευρώπης με την Πορτογαλία έχει και αυτό στην άβρα. Ξέρεις τι θα ήθελα, Σταύρο, δηλώσει Σέρτζιο Κονσεϊσάο για το παιχνίδι. Σε ένα ιδανικό σύμπαν, έτσι. Νομίζεις, είναι σαν να έχει ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του. Γιατί όσες φορές έχουμε επικοινωνήσει, δεν ξέρω, τι του κάναμε. Δεν θέλει να θυμάται την Ελλάδα, δεν έχει μιλήσει από τότε που έφυγε. Ορίστε. Εντάξει, άμα έχει... εντάξει, ορίστε. Να τον ακούσουμε, ξέρεις πόσος κόσμος και στα σχόλιά του ανέφερε τον Σέρτζιο. Κοίτα, εγώ που έκανα κουβέντα εδώ με κάτι Πορτογάλους, μόλις είπα σε έτσι ο Χρυσίσαο, χοροπήδησα σε 10 τσίκια, εντάξει. Ή της Μπενφίκα τον μισούν. Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι θα ήθελα να τον ακούσουμε το συγκεκριμένο. Ναι. Να σχολιάζει το παιχνίδι. Τους πήρε πρωτάθλημα μες στον Ταλούς το 90. Αυτό. Δεν είναι δηλαδή, ναι. Να φαντάσου τώρα... Έχεις ένα μίσος αγνό, ρομαντικό μίσος. Να υπάρχει ένα μίσος αγνό. Και να προσθεθεί σε αυτό ότι σου πήρε ένα πρωτάθλημα στο 90. Ναι. Την έδωσε. Ναι. Είναι και μετά να τον ακούς να μιλάει για τον Μπενφίκα ΠΑΟΚ. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Πάμε και λίγο στα αγωνιστικά. Που δεν, νομίζω ότι το ερωτηματικό παραμένει. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρη απάντηση για τα αριστερά. Κοίτα να δεις τώρα. Οι επιλογές που έχει νομίζω ότι τσέσκουν δύο. Εσύ πας πιο πολύ με Ζάμπα, μπήσες βαρέ. Ή ο Ζάμπα. Ναι. Και γιατί. Γιατί φοβάται τον Ουάρτα, πιστεύω εγώ, από αυτά που βλέπω και... ότι αν τον βάλει από την αρχή, θα γίνει άλλο κάτω το παιχνίδι και δεν ξέρεις πού θα πάει. Μπορεί να μπει ο Ουάρτα και να τους κάνει 0-2, μπορεί να σταματήσει να το δει αλλιώς, μαρκάρει την πλευρά του, να κλείνει το χώρο και να γίνει 2-0. Ωραία. Νομίζω είναι μανούλα για 65 με 70 εκεί να μπει ο Ουάρτα, ανάλογα πώς θα πάει και το μάτς. Κοίτα, νομίζω οι αλλαγές, αν δεν προκύψει κάτι, νομίζω ότι σε κάποια φάση στο παιχνίδι θα μπει ο Άλντα, θα μπει και ο Αφκόμ και από την πολλά, έτσι πιστεύω εγώ. Ναι, του ταιριάζει πάρα πολύ το παιχνίδι. Του ταιριάζει το παιχνίδι. Από πριν τώρα, έτσι πως το σκεφτόμαστε, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Ναι, τώρα, το τι και το πώς, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα θέλει να φέρει το παιχνίδι στο δικό του ρυθμό και μετά, όπως κάνει συνήθως, με τη λογική του Λουτσέσκου, οι αλλαγές παίρνουν τα παιχνίδια, ωραία, να ρίξει τις πινελιές του, εντάξει, και να πάρει το αποτέλεσμα. Θα δούμε. Δεν ξέρουμε τι άλλο επιφυλάσσει το καλοκαίρι αυτό για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού θα σώθει. Στο 20 με την Σπαρτάκ σκεφτόμαστε το Europa League. Ναι. Στο 45, ωραία, σκεφτόμασταν... Ομίλους. Τους ομίλους. Στο δεύτερο παιχνίδι με την αποβολή είχαμε ξεκούραστο στο 0-2, δεν έμπαινε η μπάλα μέσα, βγάλαμε άγχος. Στο πρώτο παιχνίδι με τη Βασιλεία κερδίσαμε, τους μετρήσαμε, ήμασταν σίγουροι θα σκοράρει ο ΠΑΟΚ εκτός ή πάει ο Βιερίνια στο ζέσταμα. Χωρίς τον Βιερίνια κάνεις 3 εκτός έδρας γκολ. Το κέρδος νομίζω αυτό δεν, του... Δεν, ναι. Το δεν κέρδος... Είναι... Έλα. Ναι. Δεν είναι ένα καλοκαίρι το οποίο ξέρεις πώς θα σου πάει, δηλαδή μπορείς να το προβλέψεις. Έχουν συμβεί πράγματα τα οποία είναι εκτός σφαίρας λογικής. Νομίζω ένα από τα πράγματα που έχει καταφέρει αυτός ο ΠΑΟΚ είναι να σε κάνει πριν από τα παιχνίδια να αισθάνεσαι έτσι μια σιγουριά. Αλλά όχι είμαι ο ΠΑΟΚ και να είχαμε να λέγαμε. Ουσιαστική σιγουριά ότι θα πάει, θα το χτυπήσει το παιχνίδι και από εκεί πέρα το τι θα γίνει θα το δούμε. Αλλά η αισιοδοξία υπάρχει.
Και υπάρχει λόγος να υπάρχει. Η τελευταία ποδοσφαιρική ήττα του ΠΑΟΚ Αγάπη, και θα βγάλουμε την Τρίπολη. Ναι, δεν μετράει. Η ομάδα τρελάθηκε μετά τον Ολυμπιακό και έχασε την ενέργεια τη. Ωραία. Είναι στις 5 Νοεμβρίου. Στο ΆΚΑ, λες με την ΆΚΑ. Δηλαδή τότε εγκαστρώθηκες και σήμερα βαφτίζεις. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Λίγο ποδοσφαιρική ανάλυση. Ταχεία εγκυμοσύνη. Ναι, ταχεία εγκυμοσύνη. Ναι, ναι. Το φουρκώνεις και λίγο με την τρόμπα, αλλά έτσι είναι. Ωραία. Ναι, μία ομάδα που να χάσει ουσιαστικά ποδοσφαιρικά από τις 5 Νοεμβρίου, είναι λογικό να σου δίνει το συνέστημα της εμπιστοσύνης. Ότι μπορεί ρε παιδί μου να το κάνει. Ναι. Δεν εγώ, τη φοβάσαι. Εγώ θα πω, in Ρασβάν we trust. Αυτό θα πω. Ναι, αλλά ο Ρασβάν πλέον είναι η ομάδα του. Ναι. Σαφώς είναι το σύνολό του αυτό. Αλλά αυτή είναι η δουλειά του, το σύνολό του. Δηλαδή το να έχεις ένα σύνολο και να είναι άχαρο, να μην ξέρει ο καθένας το ρόλο του, τι να το κάνεις. Να σου πω ότι τι ζούσαμε πέρσι τον Αύγουστο τέτοιες μέρες. Ναι. Μην το πεις, εγώ πήρα 4 ώρα για πάω. Το welcome εκείνο στο αεροδρόμιο, το welcome. Ναι, welcome, μας μίλησε το αεροδρόμιο και μας απέκλεισε. Από την άλλη υπάρχει το θέμα στην Πενφίκα με τον Αλμέιδα. Έχει ξεκαθαρίσει εκεί πέρα τελικά, γιατί και εμείς το ψάχνουμε από χθες. Εγώ νομίζω ότι δεν τον έβαλα στην προπόνηση χθες για να μην ρισκάρει, ότι δεν έχει τόσο μεγάλο θέμα και θα παίξει. Μα έτσι και αλλιώς, Ρεσί, δεν υπάρχει άλλος από πίσω. Είπαν ότι θα τον περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή, βέβαια, ο Βιτόρη, γιατί ρωτήθηκε στην συνέντευξη. Είπε ότι μέχρι και την έναρξη του αγώνα θα τον περιμένω κανονικά. Μα είναι λογικό, δεν υπάρχει άλλος από πίσω. Μιλάμε, η Πενφίκα για να την κάνουμε και λίγο αγωνιστικά, να την διαβάσουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα προκαλεί υπεραριθμίες από τα μπακ που παίζουν πάρα πολύ ψηλά. Και ο Αλμέιδα και ο Γκριμάλντο. Εντάξει. Παράλληλα κάνουν εκπληκτική δουλειά τα οχτάρια της. Και ο Ζέτσον Ροντρίγκες και ο Πίζη. Εντάξει. Αυτοί οι τέσσερις λοιπόν προστίθονται με τους δύο εξτρέμ. Τον Σέρβι αριστερά και τον Σάρβιο στα δεξιά. Δηλαδή είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Δεν είναι καλό για αυτήν να φύγει ένα τέλεχος από αυτή τη λειτουργία. Εγώ λέω από την εμπειρία μου ότι δεν τον έβαλαν στην προπόνηση χθες για να μην ρισκάρουν κάποια υποτροπή. Μπορεί να έχει μια ψηλοενόχληση, όλα αυτή δώσαν ανάσα θα παίξει, έτσι πιστεύω. Τώρα, αν συμβεί κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Άμα το και καταφέρουμε και αυτό, ρε εσύ. Έτσι, τι να πω. Τίποτα. Πάντως. Τα μπακ του να κλειδώσουμε. Έχει και αδυναμία στην Πενφίκα, για να μην την παρουσιάζουμε και τέλεια. Δηλαδή για μένα ο Φέισα είναι ένας πολύ καλός χόφτης, αλλά με την μπάλα στα πόδια οι περιστροφές του είναι πάρα πολύ αργές. Δηλαδή εκεί μπορεί να γίνουν κάποιες παγίδες, κάτι που έκανε ο ΠΑΟΚ έξοχα. Τι έγινε, μας πιάσανε. Όχι, αυτό για καλό δεν είναι. Ναι, οι περιστροφές του είναι αργές, ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό έξοχα στο τελικό με την ΑΕΚ πάνω στις Σιμώες. Και πήρε το παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί να το κάνει το ίδιο πράγμα με τον Πέλκα πάνω στο Φέισα και να δημιουργήσει θέματα στην ανάπτυξή τους. Και υπάρχει και ο Ζαρντέλ, ο οποίος είναι ένας πολύ σκληροπράχυρος αμυντικός, ο οποίος όμως άμα τον κυκλοφορήσεις λίγο την μπάλα γρήγορα, άμα καείσαι κινητικός κοντά στην περιοχή, δεν είναι και το μεγαλύτερο τσακάλι του πλανήτη. Ωραία. Και υπάρχουν εκεί κάποια θεματάκια. Είναι μια ομάδα βέβαια που δεν δέχτηκε γκολ. Στα παιχνίδια, πώς το λένε, δεν δέχεται λίγο στην έδρα της απέναντι στη Φενέρ, θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερο σκορ, αλλά η Φενέρ γενικά είναι μια ομάδα που βασίζεται περισσότερο στα λεφτά που επενδύει και όχι σε ποδοσφαιρικό πνεύμα. Αυτό που είπε ο Σιμώνας στην Πορτογαλία σήμερα έχει δίκιο. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολη ομάδα της Φενέρ. Ναι, ναι. Πιο δουλεμένη ομάδα. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα, η Φενέρ δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Όλα είναι θεωρητικά. Μια στραβοκροτσιά, πώς το λένε, μια κόντρα, μια μπορεί να αλλάξει την ιστορία μιας σειράς. Το momentum. Εντάξει, που λέμε. Στο momentum. Έτσι. Δηλαδή τώρα, αν δούμε πώς έκλεισε η σειρά προς τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Σπαρτάκ, μιλάμε για ένα γκολ που το πνίγει ο Μαξιμέγκο στο 3-2 και μιλάμε για ένα πέναλτι που βγάζει ο Πασχαλάκης, η μπάλα πάει απέναντι δοκάρι και με τρεις παίκτες, στις δύο κόντρες η μπάλα πάει στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και μένει το 3-2. Ωραία. Γι' αυτό λέμε ότι αυτές οι σειρές είναι λεπτομέρειες. Και σε αυτό το επίπεδο, τα παιχνίδια θα κρίνονται σε λεπτομέρειες. Έτσι το είπε και ο Λουτσέσκου. Αυτό ακριβώς. Ναι.
Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, μας τα είπες, μας τα ανέλησες, μεταγραφική είδηση έδωσες, είχες πρόγραμμα και σήμερα. Είχα πρόγραμμα, εσύ κάνει αυτό που σου βρήκα να βρει έναν τόπο. Ναι. Να γίνει αυτό που σου έγραψε στο. Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Θα σε ακούσουμε, ναι. Θα σε απολαύσουμε. Σε ηρεμία ελπίζω και ευελπιστώ και καλή επιτυχία. Όλα να πάνε καλά. Σας περιμένουμε από την Πέμπτη εσένα. Αν και θα τα πούμε και αύριο. Καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας ή να το κολλήσουμε στο τέλος. Όχι, ας πάμε να κάνουμε μία ανάσα. Λοιπόν, να έρθουμε για εδώ στην τελευταία. Δεύτερη ώρα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ πέρα. ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4 με Ελένη Μπούντου και Αγάπη Γαβριλίδου. Είπαμε για την υπόθεση του Τόσκα. Ο παίκτης, όπως είπαμε και πριν, κλείνει, όπως όλα δείχνουν στον ΠΑΟΚ, με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Μπέτις. Αναμένεται άμεσα εδώ στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει έτσι και το τυπικό της υπόθεσης. Ο Σταύρος μας μετέφερε όλα τα νέα από την Λισαβόνα, τα αγωνιστικά, τα εξωαγωνιστικά. Εντάξει, η μέρα είναι αφιερωμένη στο παιχνίδι, βγήκε βέβαια και αυτό του Ρουμάνου, αλλά πλέον νομίζω ότι κινούμαστε σε ρυθμούς αγώνα. Έχουμε εξαντλήσει νομίζω το κομμάτι το αγωνιστικό, οι επιλογές και έτσι, τα πλάνα των δύο προπονητών έχουν βγει νομίζω από χθες. Υπάρχει από ένα ερωτηματικό, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, γιατί είπαμε το Αλμέιδα μάλλον κλείνει και θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει κανονικά στην άμυνα της Μπενφίκα. Από την άλλη στον ΠΑΟΚ υπάρχει το ερωτηματικό στα αριστερά στην επίθεση και η απάντηση θα δοθεί το βράδυ λίγο πριν τον αγώνα. Μπλοφάρει ο Βιτόρια, μπλοφάρει και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αμφίβολος ο Αλμέιδα μέχρι και την σέντρα του παιχνιδιού. Θα δούμε και εμείς ποιον θα βάλουμε εκεί στο ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι περισσότερο ως αριστερό εξτρέμ. Επιλογής κυρίως. Αλλά δεν είναι με κλειστά χαρτιά ο Βιτόρια, με κλειστά χαρτιά πάντα, και ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Λοιπόν, λέγαμε πριν για το εκπληκτικό πρωτοσέλιδο της Μπενφίκα και από κάτω υπάρχει βεβαίως και της πορτογαλικής ρέκορντ για να καταλάβετε έτσι μια διαφορά των δύο εφημερίδων. Τελικά όντως σας σπηλιά είναι νομίζω. Είναι θέμα έμπνευσης. Είναι. Κοίτα, εντάξει, αφορά την Μπενφίκα, έτσι. Και σίγουρα θα θέλαμε να δούμε τον ΠΑΟΚ να μπαίνει σε αυτή την σπηλιά που θα του αποφέρει χρυσάφι στα πόδια του, αλλά σαν έμπνευση νομίζω ότι είναι εξαιρετική γιατί είναι ενδεικτική του τι σημαίνει μια τέτοια πρόκριση. Είπε πριν και ο Σταύρος έτσι και τις δηλώσεις του Σιμώες και νομίζω έχει αξία έτσι λίγο να σταθούμε κι εμείς γιατί ο Σιμώες γενικά μίλησε συμπατριώτες με πολύ έτσι κολακευτικά σχόλια για τον ΠΑΟΚ και είπε ότι και για τον ίδιο όπως και χθες και ο Μιγγέλ Βίτορ παραδέχθηκε ότι φαβορεί στα χαρτιά πριν από το παιχνίδι είναι η Μπενφίκα αλλά αυτό μένει να το δείξει και στον αγωνιστικό χώρο εκεί όπου ο ΠΑΟΚ έχει την όρεξη, έχει τη δίψα, αν θέλεις, για να μπει στους ομίλους και πραγματικά αυτό μπορεί να του δώσει την παραπάνω όθηση και τη δύναμη για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπενφίκα. Είπε ο Σιμώες ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο δυνατός αντίπαλος από την Φενέρ, ότι έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά. Στάθηκε και αυτός στην παρουσία του Πρίγιοβιτς και μάλιστα στάθηκε και στον ΑΚΠΟΜ, τον οποίο ακόμα δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται, αλλά ο Σιμώες τον ανέφερε, ναι. Και νομίζω είναι ενδεικτικό ότι στάθηκε σε αυτόν. Και από εκεί και πέρα είπε ότι η Μπενφίκα θα κοιτάξει να έχει τον έλεγχο, εκμεταλλευόμενη φυσικά και την παρουσία του κόσμου της στον Ταλούζ απόψε. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να τη χτυπήσει στα τροτά σημεία της για να καταφέρει έτσι να πάρει και την νίκη. Και μάλιστα ο Σιμώες είπε ότι είναι χαρούμενος που ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει εδώ και διεκδικεί ακόμη και την πρόκριση στους ομίλους, γιατί είπε ότι αυτό είναι γενικότερα καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμένα, σαν Αγάπη Γαβριλίδου, ναι. Έτσι όπως, ακριβώς, ναι. Έτσι όπως ξέρω το Σιμώες και από προηγούμενες τοποθετήσεις, αυτή εδώ δεν μου θυμίζει πολύ η Σιμώες. Ήταν πολύ. Ο περσινός καλός εντός εισαγωγικών Σιμώες, όχι, δεν είναι σίγουρα αυτός. Δεν σου θυμίζει το Σιμώες αυτή η δήλωση. Οκ, okay, έγινε όμως στην Πορτογαλία. Έχει γίνει μεγάλος δώρος με τις δηλώσεις του Βλαχοδήμου, γιατί εγώ νομίζω ότι κακός έγινε, γιατί δεν το έθεσε με κακή διάθεση ο Βλαχοδήμος, ο Έλληνας πορτιέρε βεβαίως της Μπενφίκα, ο άνθρωπος που θα βρει απέναντί του ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πάρα πολύ φίλος του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, έτσι.
Το καλοκαίρι έκαναν μαζί διακοπές στην Μύκονο με γνωστή ποδοσφαιρική παρέα και τώρα ξαφνικά θα βρεθούν αντιμέτωποι στο Νταλούζ αρχικά και κατόπιν στην Τούμπα. Λοιπόν, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος εκπροσώπησε χθες τους ποδοσφαιριστές της Μπενφίκα και μεταξύ άλλων είπε ότι σίγουρα, για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα έκπληξη για το γεγονός ότι η Μπενφίκα συναντά σε αυτό το επίπεδο μία ελληνική ομάδα. Νομίζω ότι δεν το είπε για να μειώσει, αν θέλεις, τον ΠΑΟΚ, αν και δεν είχε σε πάρα πολύ καλά η συγκεκριμένη δήλωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, αλλά όπως και να έχει, είναι σίγουρα ένα θετικό γεγονός, γιατί δείχνει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο κάνει βήματα μπροστά. Ο ΠΑΟΚ είναι μία εξαιρετικά ποιοτική ομάδα, μια ομάδα που απέκλεισε την Βασιλεία και την Σπαρτάκ και αυτό δείχνει πράγματα για την ποιότητα αλλά και για το πόσο δουλεμένη ομάδα είναι και γι' αυτό εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Κακώς αυτή η διάθεση κριτικής για τον Βλαχοδήμο και σένα δεν σου είχε καλά γιατί βλέπω τους μορφασμούς σου. Εγώ θεωρώ ότι ο Βλαχοδήμος είναι παλικάρι, όποτε το συναντάω ΠΑΟΚ έτσι. Περνάει, έχει μια καλή άβρα, παιδί μου, περνάει καλά. Έχει μια παράδοση. Ναι, χτίζει τη δική του παράδοση. Μακάρι το παιδί έτσι να θυμηθεί λίγο εποχές Παναθηναϊκού σήμερα και την επόμενη Τετάρτη και μετά, ας πάει καλά, εμείς μαζί του είμαστε να προοδεύσει, να αναδειχθεί εκεί πέρα στην Μπενφίκα. Απλά σήμερα και την επόμενη Τετάρτη, ας θυμηθεί λίγο εποχές Παναθηναϊκού, όπου είναι η αλήθεια ότι έχει περάσει πολύ δύσκολα απέναντι στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Αλλά για να τα λέμε όλα, έχει βρει την ποδοσφαιρική του Ιθάκη στην Μπενφίκα. Μας τα έλεγε χθες. Και δεν είναι λίγο να λογίζεται τώρα βασικό με το καλημέρα. Έχουν βρει, η αλήθεια είναι, η αιτή της Λισαβόνας, έναν έτσι σταθερό τερματοφύλακα κάτω από τον κολπό τους. Έναν άνθρωπο τον οποίο εμπιστεύονται απόλυτα. Και φαίνεται και ότι ο Βλαχοδήμος έχει κουμπώσει πάρα πολύ καλά στην ομάδα της Λισαβόνας. Λοιπόν. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Θα έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ από Λισαβόνα. Εκεί ο Σταύρος Κόλκας θα τα μεταφέρει όλα. Θα είναι και στην μετάδοση του αγώνα στις 10 το βράδυ. Ακολουθεί Γιώργος Παναγιωτίδης. Θα έχει να πει και αυτό στα δικά του έτσι και για το παιχνίδι και για τον Αλίν Τόσκα. Στη συνέχεια Γιώργος Ζαγόρας. Εμείς καλή επιτυχία να πούμε στον ΠΑΟΚ. Όλα καλά να πάνε για την ομάδα του Δικεφάλου. Εδώ θα είμαστε αύριο στη γνωστή σταθερή μας ώρα στις 12 για να αναλύσουμε το παιχνίδι, το pre-game, το post-game, όλα εδώ στις 12 στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια. Σας.